Η δεινοπαθήση που ιδιαίτερα στα χρόνια της κρίσης είχαμε μια τρομακτική συρρήκνωση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών, ιδιαίτερα στον χώρο της δημόσιας υγείας. Και άρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτή η συζήτηση να προχωρήσει σε βάθος, ώστε να έχουν όλη τη δυνατότητα να αντιληφθούν τι πραγματικά συντελείται στον χώρο της υγείας. Έλεγα πριν ότι τα χρόνια της κρίσης υπέστη μια τρομακτική επίθεση. Και πράγματι, αναφέρομαι στην πενταετία 2010-2014, όπου ενώ ο μνημονιακός στόχος ήταν η δημόσια δαπάνη για την υγεία να είναι στο 6% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, και ενώ η δημόσια δαπάνη, ξέρετε, το 2009 πριν την κρίση ήταν στο 6,8. Δηλαδή τα ίδια τα μνημόνια προέβλεπαν μία μείωση ελάχιστη κατά 0,8. Το 2014 εμείς παραλάβαμε, στις αρχές του 2015, τη δημόσια δαπάνη στο 4,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Και βεβαίως δεν μας παραξενεύει το γεγονός ότι ήταν ακόμα χαμηλότερη από ό,τι τα ίδια τα μνημόνια προέβλεπαν, όταν εκείνη την περίοδο, θα σας θυμίσω, υπήρχε ένας διαγωνισμός για το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν τη δόξα των μεταρρυθμίσεων, εντός των εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων. Οι δανειστές μας, ο κύριος Τόμψεν ή οι υπουργοί που πέρναγαν από το χώρο της υγείας. Και λέω εντός των εισαγωγικών μεταρρυθμίσεων, διότι το να κόβεις δαπάνες, και μάλιστα ανελαστικές δαπάνες, δεν είναι μεταρρυθμίσεις. Τι κάναμε εμείς όταν παραλάβαμε? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι παραλάβαμε σε ένα πλαίσιο που όλοι γνωρίζετε, ότι ήταν ένα πλαίσιο ασφυξίας χρηματοδοτικής. Παρόλα αυτά, και πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μικρό θαύμα, ανεβάσαμε άμεσα το 2015, θυμάστε την πολύ δύσκολη χρονιά, την κρατική χρηματοδότηση στο 5,1 του ΑΕΠ. Για πρώτη φορά αυξήσαμε μετά την περίοδο της κρίσης. Και ενώ το όριο των αγορών στα δημόσια νοσοκομεία το 2015 ήταν προϋπολογισμένο από την κυβέρνηση Σαμαρά σε 1.388.000.000 ευρώ, εμείς φτάσαμε τελικά στο 1.556.000.000, δηλαδή σχεδόν 200.000.000 παραπάνω τη δύσκολη χρονιά, επαναλαμβάνω, του 2015. Και αυξήσαμε ακόμα περισσότερο τις δαπάνες, άλλα 200.000.000 το 2016. Οφείλω επίσης να σας πω ότι παρά την πιεστική δημοσιονομική κατάσταση, καταφέραμε αυτές τις δύο χρονιές να αντιμετωπίσουμε ριζικά τα χρέη στα δημόσια νοσοκομεία. Τον Δεκέμβρη του 2014 είχαν τα δημόσια νοσοκομεία έλλειμμα 936.000.000 ευρώ. Σήμερα έχουν σταματήσει να δημιουργούνται νέα χρέη. Τα παλιά χρέη που δημιουργήθηκαν στις μέρες των προηγούμενων κυβερνήσεων αποπληρώνονται κανονικά. Και το Δεκέμβρη του 2016 τα νοσοκομεία μας είχαν όχι έλλειμμα, αλλά πλεώνασμα 36.000.000 ευρώ. Με δύο λόγια δηλαδή, παραλάβαμε νοσοκομεία χρεοκοπημένα και καταφέραμε να τα φέρουμε σε μια κατάσταση οικονομικής βιωσιμότητας, και μάλιστα χωρίς νέες περικοπές, αλλά με αυξήσεις δαπανών. Το ερώτημα είναι πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό? Δεν είμαστε ούτε θαυματοποιοί, ούτε μάγοι, ούτε τετραγωνίσαμε κανέναν κύκλο. Υπάρχει εξήγηση για το πώς έγινε αυτό. Αυτό έγινε ασκώντας μια προσεκτική και επίμονη πολιτική εξοικονόμησης, εκεί που, όπως γνωρίζετε, για ολόκληρες δεκαετίες γινόταν ένα μεγάλο πάρτι
στις προμήθειες, στις δαπάνες, στις υπερτιμολογήσεις. Και έτσι καταφέραμε και ένα άλλο μεγάλο κατόρθωμα κατά την άποψή μου, και ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι το καταφέραμε στην περίοδο της κρίσης, της μνημονιακής πειθαρχίας, καταφέραμε να εντάξουμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους συμπολίτες μας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, που ήταν το σημαντικότερο, αν θέλετε, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα του λεγόμενου παράλληλου προγράμματος που κάποιοι λιδόρισαν, αμφισβήτησαν και θεώρησαν ότι δεν υφίσταται. Και όμως αυτό σήμερα είναι πραγματικότητα. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης, ανεξάρτητα το αν είναι ασφαλισμένος ή όχι, που να στερείται της δυνατότητας πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία και δεν φεύγει από αυτά με μπουγιουρτή, όπως συνέβαινε παλιότερα. Από αυτούς τους πολίτες, στα 2,5 εκατομμύρια, περίπου το 1/3 έχει επίσης μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα που χρειάζεται. Και είναι περιττό να πω ότι αυτή η αυτονόητη ενέργεια ήταν αδιανόητη πριν το 2015, αλλά δεν ήταν αδιανόητη μόνο την περίοδο των μνημονίων, ήταν και πριν από τα μνημόνια αδιανόητη, όταν η ανασφάλιση βεβαίως ήταν πολύ λιγότερη και θα μπορούσε να είναι μια απολύτως εύλογη παρέμβαση. Αναφέρομαι στα χρόνια εκείνα στα οποία το χρήμα στην υγεία έρεε άφθονο, αλλά δυστυχώς έρεε στις τσέπες κάποιων επιτίδιων. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς ότι το ζήτημα της επαρκούς λειτουργίας των νοσοκομείων πρώτα απ' όλα σχετίζεται με την επάρκεια του προσωπικού των νοσοκομείων. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι παραλάβαμε ένα σύστημα με τρομακτικά κενά. Στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν είχε γίνει καμία πρόσληψη από το 2010 και για ολόκληρο το 2014. Για 5 ολόκληρα χρόνια είχαμε μονάχα απολύσεις. Διότι για κάποιους είναι πολύ εύκολο να βαφτίζουν τις περικοπές μεταρρυθμίσεις. Και βεβαίως όταν ξεκινάνε τις περικοπές, να ξεκινάνε από το προσωπικό των νοσοκομείων. Από τη στιγμή που αναλάβαμε, μέχρι σήμερα έχουν γίνει ήδη 6.256 προσλήψεις, εκ των οποίων το 1/3, δηλαδή 2.200, είναι μόνιμο προσωπικό. Άλλοι 3.600, εκ των οποίων η μισή είναι μόνιμη, έχουν επιλεγεί και αναλαμβάνουν υπηρεσία το επόμενο διάστημα, το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουν προκηρυχθεί ήδη άλλες 1.974 θέσεις, από τις οποίες οι 1.759 θα είναι μόνιμες. Και τέλος, προκηρύσσονται το επόμενο διάστημα άλλες 3.200 θέσεις, των οποίων οι 2.350 μόνιμες, ενώ συμπληρώνονται οι 3.100 θέσεις εργαζομένων για τις τοπικές μονάδες υγείας. Πρόκειται για γιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ και λοιπό προσωπικό. Συνολικά λοιπόν, σε μία περίοδο που τα δημοσιονομικά της χώρας, όπως όλοι γνωρίζουμε, κινούνται σε εξαιρετικά στενά πλαίσια, έχουν ήδη καλυφθεί πάνω από 6.000 θέσεις προσωπικού και προγραμματίζεται να καλυφθούν στο προσεχές διάστημα άλλες 12.000 θέσεις, εκ των οποίων οι 8.000 θα είναι μόνιμο προσωπικό. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Και είμαι βέβαιος ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτοί οι αριθμοί δεν θα είναι απλά αριθμοί, αλλά θα μπορεί να τις κατανοήσει ο κάθε Έλληνας πολίτης, ο κάθε πολίτης που βρίσκεται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Δεν ισχυρίζομαι ότι θα γίνει παράδεισο στα νοσοκομεία, αλλά θα γίνει απολύτως σαφές στον πολίτη που πήγαινε να νοσηλευθεί
και βρισκόταν σε θαλάμους των 20 και 30 με μία νοσηλεύτρια, τώρα θα βλέπει νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Θα το διαπιστώσει στην πραγματικότητά του, στην καθημερινότητά του. Πάμε παρακάτω στις συγκρίσεις. Αναφερθήκατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λεβέντη, στο θέμα των μονάδων εντατικής θεραπείας. Ο αριθμός των κλινών που παραλάβαμε το 15 στις ΜΕΘ ήταν 437. Ξέρετε, ο μεγαλύτερος αριθμός κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας που λειτουργήσε ποτέ στη χώρα μας ήταν την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, 514. Ξέρετε πόσες κλίνες έχουμε σήμερα στις ΜΕΘ που λειτουργούν? 568. Όχι μόνο περισσότερες από όσες παραλάβαμε, περισσότερες από όσες είχαμε ποτέ σε λειτουργία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την περίοδο της κρίσης. Και ξέρετε ποιος είναι ο προγραμματισμός? Μέχρι τον Ιούνιο ο αριθμός αυτός να φτάσει στις 670. Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε? Να μιλήσουμε με στοιχεία, να μιλήσουμε με νούμερα, όχι με επικοινωνιακές παράτες. Βέβαια αυτά δεν θα τα ακούσετε στα δελτία των ειδήσεων. Εκεί θα δείτε βιντεάκια που φτιάχνουν διάφοροι καρεκλοκένταυροι, βολεμένοι στο σύστημα της υγείας, που δεν έχουν και καμία σχέση με τους εργαζόμενους, διότι οι εργαζόμενοι τα βλέπουν αυτά και στηρίζουν αυτές τις προσπάθειες. Και ξέρετε κάτι, το αφήγημα, αυτό μάλλον που με ενοχλεί περισσότερο, δεν είναι να γίνεται κριτική. Διότι επαναλαμβάνω, υπάρχουν ακόμα προβλήματα στην υγεία. Αυτό που με ενοχλεί ως πολίτη είναι ότι αυτοί που ασκούν σήμερα κριτική, επί 5 χρόνια που βυθίζονταν το ΕΣΥ, δεν είχα πει μια κουβέντα. Ενώ ήταν οι πρώτοι που θα έπρεπε να πούν. Και βεβαίως το αφήγημα είναι ότι η υγεία ήταν μια χαρά, αλλά τώρα που ήρθαμε εμείς η υγεία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει την άκρη στο σύστημα υγείας στον αέρα. Είναι το περίφημο «φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Πάμε όμως παρακάτω. ΕΚΑΒ. Ήδη 90 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν παραδοθεί στις περιφέρειες της χώρας. Και το επόμενο διάστημα προκυρήσεται νέος διαγωνισμός για άλλα 120 ασθενοφόρα. Σε λίγο καιρό θα έχουν δοθεί 17 μικρά ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα για τα νησιά μας. Δώσαμε για 6 μήνες 50 διασώστες στα νησιά μας για να εξορροπήσουμε την επιβάρυνση από την προσφυγική κρίση και ανοίξαμε τη βάση αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Τη ζητούσανε για χρόνια οι κάτοικοι των Κυκλάδων και σήμερα από τη βάση αυτή μπορούν να μεταφέρονται πάνω από 25 επίγοντα περιστατικά κάθε μήνα, μειώνοντας το χρόνο μεταφοράς κατά 35 πολύτιμα λεπτά και έτσι σώζονται ζωές. Θεωρώ αναγκαίο να σταθώ και σε μια πρακτική αυτονόητη, αλλά που επίσης 40 χρόνια το πολιτικό σύστημα δεν κατάφερε ή δεν θέλησε να υιοθετήσει, σε μια αυτονόητη παρέμβαση. Αναφέρομαι στην ηλεκτρονική λίστα χειρουργείου. Διότι είπατε, κύριε Λεβέντη, και για τις μονάδες που σας εξήγησα ότι έχουν περισσότερες κλίνες από ποτέ, αλλά για το πώς υπάρχει προτεραιοποίηση των περιστατικών. Η λίστα των προγραμματισμένων χειρουργείων κάθε νοσοκομείου θα αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του. Ασφαλώς χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των ασθενών. Έτσι, η χρονική σειρά των εγχειρήσεων θα καθορίζεται με βάση το επίγον της κάθε περίπτωσης και με συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια. Έτσι ώστε όλοι οι ασθενείς να αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα με βάση τις ανάγκες θεραπείας τους και μόνον και όχι με βάση το αν έχουν κάποια γνωριμία στην διοίκηση του νοσοκομείου ή στο πολιτικό σύστημα. Μια αυτονόητη παρέμβαση. Την προχωράμε.
Παράλληλα, ιδρύουμε τα γραφεία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών. Σε αυτά θα μπορεί να ενημερώνεται ο κάθε ασθενής για τα δικαιώματά του και τις διαδικασίες του νοσοκομείου και να καταθέτει ενδεχόμενα παράπονα ώστε να παρεμβαίνει το γραφείο στις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δικαίως θα αναρωτηθείτε και εσείς και ο κόσμος που μας ακούει, γιατί άραγε έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να γίνουν αυτά. Θα ήθελα να σας πω ότι προφανώς δεν θα σταματήσουμε εδώ. Έχουμε σχέδιο για μεγάλα μεταρρυθμιστικά βήματα, αλλά αυτές οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις έχουν ήδη μπει μπροστά. Τα επόμενα μεγάλα βήματα, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα είναι στο τομέα του φαρμάκου, όπου το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά φάρμακα χωρίς μεγάλες επιβαρύνσεις και κυρίως αυτό να συνοδευτεί με τον αναγκαίο εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Και παράλληλα, μεγάλο μεταρρυθμιστικό βήμα κατά την άποψή μου είναι η συγκρότηση ενός διαφανούς συστήματος για τις προμήθειες των νοσοκομείων. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για τομείς όπου, όπως ακούμε και ακούτε όλο ένα και περισσότερο το τελευταίο καιρό, τα προηγούμενα χρόνια είχε γίνει ένα πρωτοφανές πάρτι σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω όμως να αναφερθώ ιδιαίτερα στην ίσως πιο σημαντική από όλες τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει. Και αυτή αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που αλλάζει ολοκληρωτικά, κατά την άποψή μας, την εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στόχος μας είναι να αντιστοιχεί μια τέτοια μονάδα ανά 10.000 κατοίκους. Οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και σταθερό προσωπικό και σε αυτές θα μπορούν να βρίσκουν οι πολίτες γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους, αλλά και νοσηλευτές και κοινωνικούς λειτουργούς. Κάθε μονάδα θα παρακολουθεί συνολικά την πορεία της υγείας των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. Θα οργανώνει όχι απλώς την θεραπεία, αλλά και την πρόληψη. Και βέβαια η λειτουργία τους θα έχει και άλλη μια ευεργετική συνέπεια, θα αποσυμφορήσει σημαντικά τα μεγάλα νοσοκομεία, έτσι ώστε εκεί να επικεντρωθούν στα σοβαρά περιστατικά και να είναι ακόμη πιο αποτελεσματική η θεραπεία και η παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες στα μεγάλα νοσοκομεία. Ο προγραμματισμός προβλέπει ότι ως τον Ιούνιο θα έχουμε ανοίξει 50 μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αστικές περιοχές της χώρας. Και στόχος είναι μέχρι τέλος του έτους άλλες 239. Έτσι, θα έχουν καλυφθεί μέχρι το τέλος του 2017 3 εκατομμύρια πολίτες στα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μια πραγματικά μεγάλη τομή. Μια μεγάλη τομή που διεξάγεται την περίοδο της κρίσης. Και ξέρετε κάτι, αυτή η μεγάλη τομή που δεν είναι μια επιμέρους παρέμβαση, αλλά μια μεγάλη αλλαγή στο μοντέλο, μια αλλαγή του προτύπου του συστήματος υγείας, είναι ένας τεράστιος και πραγματικός εξορθολογισμός, εξυγχρονισμός και αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Αυτή λοιπόν τη μεγάλη τομή, αυτές τις μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας είναι που προχθές εδώ στη Βουλή ο τομεάρχης υγείας της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Οικονόμου, μέσα στο πάθος του και στην εξαλωσύνη του, μας δήλωσε ότι θα τις ξυλώσει η Νέα Δημοκρατία. Μία προς μία. Γιατί λέει είναι κατάλοιπα των Σοβιέτ και παιδεία Ρουσφετιών.
Και ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι ακροδεξιός, φαντάζομαι ότι έχουν άλλοι αυτό το προνόμιο. Αλλά μείναμε άφωνοι. Μείναμε άφωνοι. Δεν ξέρουμε αν είναι το σύνδρομο στέρησης εξουσίας. Δεν ξέρουμε αν είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος είναι άσχετος. Ή αν είναι η εμπάθεια το κίνητρο. Ξέρετε, αν είναι η εμπάθεια το κίνητρο, είναι το χειρότερο δυνατό. Γιατί είπε κι άλλα ο κ. Οικονόμου. Αποκαλύπτοντας μάλιστα με εξαιρετική αφέλεια, θα έλεγα, το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη. Είπε ότι αν η Νέα Δημοκρατία ξαναέλθει στην κυβέρνηση, θα προχωρήσει άμεσα σε απολύσεις, θα απολύσει το προσωπικό καθαρισμού και φύλαξης των νοσοκομείων, το οποίο δουλεύει σήμερα με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Ενώ παλιότερα, θυμίζω, δούλευε με τις περίφημες εργολαβίες. Ένα σύστημα το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πόσο εκμεταλλεύονταν τους εργαζόμενους. Ήταν μια δέσμευσή μας που υλοποιήσαμε να τελειώσουμε με τις εργολαβίες στα νοσοκομεία. Στόχος μας είναι να τελειώσουμε και αλλού για έναν επιπλέον λόγο. Όχι μόνο για να προασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά διότι το σύστημα των εργολαβιών επιβάρυνε κατά 20% περισσότερο το Δημόσιο Ταμείο, προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες και χειρότερες, θα λέγα εγώ, από αυτές που σήμερα προσφέρουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με προσλήψεις και συμβάσεις αορίστου χρόνου στις οποίες προχωρήσαμε εμείς. Αλλά το κόμμα του κ. Μητσοτάκη μας αποκάλυψε ότι αυτούς τους ανθρώπους θα τους απολύσει προκειμένου να επαναφέρει τις εργολαβίες. Και ακόμα μας αποκάλυψε ότι θα απολύσει, θα βάλει χ, όπως είπε, και τις διοικήσεις των νοσοκομείων. Και προσέξτε λίγο εδώ, γιατί θέλω να το κατανοήσουμε αυτό. Ποιες διοικήσεις, ποιους ανθρώπους, όχι αυτούς που διορίστηκαν με το σύστημα 4-2-1, τα θυμάστε αυτά, 4-2-1, αλλά αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στη θέση τους μετά από σοβαρές και αδιάβλητες διαδικασίες αξιολόγησης που έγιναν για πρώτη φορά, κάτω από την διαρκή παρακολούθηση και των θεσμών και τη συνεννόηση, για πρώτη φορά έγινε αυτό στην Ελλάδα, στην οποία διαδικασία συμμετείχαν και εν ενεργεία διοικητές και υποψηφοί. Και γι' αυτό άλλωστε χρειάστηκαν 6 και 8 μήνες για να γίνει αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Και δεν τοποθετήσαμε εκεί κομματικά αρεστούς, όπως θα κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τοποθετήσαμε εκεί ανθρώπους που έχουν ποιότητα και τα κριτήρια τα οποία απαιτούνται πληρούνται απολύτως. 3 στους 4 νέους διοικητές έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά στη διοίκηση υγείας. Και το 70% υπηρετεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Και έρχεται λοιπόν ο υπεύθυνος υγείας της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι αν εμείς ξαναέρθουμε στην εκκλησία θα τους βάλουμε χ. Για να φέρουμε τους κομματικούς εγκάθετους, διότι τόσα χρόνια στην... Μη διακόπτουμε και μη φωνάζουμε. Κύριε Γεωργιάδη, υπάρχει προεδρείο. Κανόνες. Δεν είναι στούντιο τηλεπολίσεων εδώ. Μη διακόπτουμε τον Πρωθυπουργό. Η Βουλή έχει κανόνες. Κύριε Γεωργιάδη, μη διακόπτετε. Συνεχίστε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ηρεμία, ηρεμία. Κυρία Πρόεδρε, κλείνοντας, θέλω να επισημάνω το εξής και για τον κόσμο που μας ακούει βεβαίως και για τους βουλευτές. Διερωτώνται διάφοροι πώς εμείς καταφέρνουμε σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες να υλοποιήσουμε πράγματα που δεν είχαν γίνει στο σύστημα υγείας στα χρόνια της ανάπτυξης. Καλύπτουμε χιλιάδες κενές θέσεις,
αυξάνουμε τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων, μειώνουμε τα χρέη τους, εξασφαλίζουμε φαρμακευτική επάρκεια, καλύπτουμε 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους, παίρνουμε ασθενοφόρα και πρωτοποριακά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό για τα νοσοκομεία. Πώς γίνεται αυτό? Θα σας απαντήσω ευθέως. Γίνεται πρώτα και κύρια επειδή η έγνοια μας δεν είναι ούτε να στήσουμε πελατειακά δίκτυα, ούτε να αφήσουμε ή να ανεχθούμε να συνεχίζεται αυτό το πάρτι, πολύ περισσότερο δικοί μας άνθρωποι να βάλουν χέρι στις προμήθειες, το δάχτυλο στο μέλι, ούτε όμως να κάνουμε και τους καλούς μαθητές των δανειστών. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν οι δανειστές μας ζήτησαν να διατηρήσουμε το 5 ευρώ το εισιτήριο στα δημόσια νοσοκομεία, ξέρετε τι κάναμε? Κάτι απλό, το οποίο θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί και προηγούμενο. Συγκεντρώσαμε τον ορολογικό έλεγχο του αίματος σε 4 μόνο κέντρα. Από αυτήν την απλή κίνηση και μόνο εξοικονομήσαμε 15 εκατομμύρια ευρώ. Όσο ακριβώς ήταν το ισοδύναμο ποσό για να καταργήσουμε αυτή την επιβάρυνση στους πολίτες. Και αναρωτιέμαι, στους προηγούμενους δεν πέρασε αυτό από το μυαλό? Ή δεν είχαν καν το κίνητρο να σκεφτούν μια εναλλακτική λύση και να τη θέσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης? Εμείς μόνο από την μεταφορά των υφιστάμενων μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από ενοικιαζόμενα ιδιωτικά κτίρια σε χώρους του ευρύτερου δημοσίου εξοικονομούμε 5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και τα δίνουμε πάλι πίσω στην υγεία. Και ακόμα, γιατί τόσο καιρό δεν γινόταν τα αυτονόητα πράγματα που κάνουμε εμείς τώρα, όπως η λίστα χειρουργείων, τα γραφεία προστασίας δικαιωμάτων ασθενών? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί παράγοντες των κομμάτων που κυβερνούσαν τη χώρα πριν από εμάς, και θα πούν τα πράγματα με το όνομά τους, είχαν αναπτύξει μέσα στα δημόσια νοσοκομεία δίκτυα αλληλοεξυπηρετήσεων. Κομματάρχες και κολλητοί υπουργών αλωνίζανε στην υγεία και ανταλλάσσανε υπηρεσίες με ψήφους. Και έτσι δεν τους συνέφερε να ξυλώσουν τα δίκτυα διαφθοράς μέσα στα νοσοκομεία. Όλα αυτά τα έχουν ζήσει και τα ξέρουν οι πολίτες για χρόνια και δεν χρειάζεται να τα εξηγώ. Αλλά υπάρχει και ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν γινόντουσαν τα αυτονόητα. Και αυτός είναι ότι πολλά στελέχη των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν είχαν το μυαλό τους στη δουλειά, αλλά στον πλουτισμό τους και στα σκάνδαλα. Επειδή δεν έχω χρόνο, ίσως αναφερθώ στη δευτερολογία μου σε αυτά. Θέλω να κλείσω την πρώτη μου παρέμβαση λέγοντας το εξής. Δεν ισχυρίζομαι, επαναλαμβάνω, ότι το σύστημα υγείας επί των ημερών μας έχει γίνει παράδοσος. Λέω όμως ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια που φαίνονται, είναι ορατές. Εργαζόμαστε σκληρά για αυτό που εμείς ονομάζουμε ηθικοποίηση του συστήματος. Και η ηθικοποίηση είναι προϋπόθεση για να γίνει το σύστημα σταθερό και αποδοτικό. Εμείς είμαστε αυτοί που μπορούμε να κάνουμε βαθιές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα. Πρώτον, γιατί δεν είμαστε δεμένοι με κανένα συμφέρον. Δεύτερον, γιατί έχουμε βάλει ανθρώπους με τεχνοκρατική επάρκεια. Οι δύο υπουργοί είναι άνθρωποι της υγείας, με χρόνια παρέμβαση και εντιμότητα. Όλα αυτά που κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, τα πράγματα που αλλάζουμε εμείς, είναι το δικό μας παράλληλο πρόγραμμα για την υγεία. Κάποιοι το λιδόρισαν, αλλά τώρα το βλέπουν μπροστά τους να αποδίδει καρπούς. Δεν πειράζει. Ο κόσμος, τα λαϊκά στρώματα, η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει σε ιδιωτικά νοσοκομεία, μέρα με τη μέρα αυτό το αναγνωρίζει. Και είναι η δική τους ελπίδα αυτό το παράλληλο πρόγραμμα. Και εμείς, αν θέλετε, είμαστε εδώ για αυτούς, γιατί η υγεία είναι ο χώρος όπου μπορούν να ασκηθούν οι πιο ακραίες ταξικές επιλογές. Η ταξικότητα εκεί μετριέται, δυστυχώς, όχι στην ποιότητα ζωής, αλλά πάνω στο προσδόκιμο ζωής. Εμείς λοιπόν θα είμαστε πετυχημένοι στο βαθμό που θα πετυχαίνουμε κάθε πολίτης που αρρωσταίνει
να μην βαρυγκωμεί στη σκέψη του νοσοκομείου, να μην βαραίνει και από αυτό η ψυχή του. Η παρουσία του σε ένα δημόσιο νοσοκομείο να μην τον γεμίζει επιπλέον φόβους και αβεβαιότητες, αλλά να του δίνει μια στοιχειώδη αίσθηση ασφάλειας. Και είμαστε εδώ όχι για να το χαρίσουμε αυτό. Δεν χαρίζουμε κάτι στο λαό. Αλλά για να διασφαλίσουμε πως θα μπορεί να έχει μια ανταποδοτικότητα, να χαίρεται δηλαδή αυτά που τόσα χρόνια με το δικό του αίμα χτίζονται. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέλει πολλή δουλειά. Είμαστε εδώ για να προχωρήσουμε αυτές τις βαθιές μεταρρυθμίσεις και είμαι βέβαιος ότι σε πολύ σύντομο διάστημα ο ελληνικός λαός αυτό θα το κρίνει, θα το επικροτήσει και θα αρχίσει να φαίνεται η διαφορετική κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Αισθάνομαι για όλα όσα έχουμε καταφέρει μέσα σε αυτές τις σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες, στα σκληρά αυτά χρόνια, στον χώρο της δημόσιας υγείας, εξαιρετικά υπερήφανος, αλλά και αισιόδοξος ότι το τελικό έργο που θα παρουσιάσουμε σε 2,5 περίπου χρόνια από σήμερα θα είναι ένα έργο ασύγκριτο σε σχέση με την κατεδάφιση που υπέστη το δημόσιο σύστημα υγείας την πενταετία της κρίσης και των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο σώμα ότι από τα ανωδυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου